Ξεκινάμε το Excavation of the Series τη σεζόν 2, το 5ο επεισόδιο, με το 3ο επεισόδιο του The Vampire Diaries και το γενικά το τι είχε, πώς ήταν. Γενικά, εντάξει, εμένα μου άρεσε αρκετά, αρκετά, πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρον. Είχε πιο πολύ αγωνία, την αγωνία τη σεζόν 1. Τότε δηλαδή που ο Damon δεν είναι ο πραγματικό Damon που ξέραμε τη σεζόν, από τη σεζόν 2 μέχρι την 7η. Δηλαδή είναι ο κακός, Damon. Γενικά το επεισόδιο, γενικά για μια γενική σούμα, είναι πολύ ωραίο. Αξίζει να το δείτε. Είχε ενδιαφέρον, αγωνία. Αγωνία, ναι. Ειδικά και στη μάχη του Damon με τον Enzo. Αξίζει. Τα πρώτα δύο δεν μου άρεσαν, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αναμένεται, όπως είδα, όπως κατάλαβα, αναμένεται πιο καλά επεισόδια. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα αποφάσισαν τώρα στην τελευταία σεζόν να το κάνουν πολύ πολύ καλό, να ξυπνήσουν. Βέβαια, θέλουν προσπάθεια ακόμα για να ξαναφέρουν πίσω το κοινό που έχασαν, αλλά γιατί το αποφάσισαν τώρα και το έκαναν στην 7η σεζόν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και πριν καταλάβω, σε έκανα ένα spoiler. Άθελά μου, βέβαια. Θα κάνω ακόμα ένα spoiler, μάλλον θα έχουμε ακόμα ένα spoileράκι. Θα έχουμε επιστροφή ενός παλιού χαρακτήρα, όποιοι το δουν, όποιοι το έχουν δει το επεισόδιο ξέρουν ποιος, όποιοι δεν το έχουν δει θα αφήσω το, στείλω το επεισόδιο, θα έχω το επεισόδιο με το link κάτω στα σχόλια, χωρίς υπότιτλους βέβαια, όποιος θέλει το δει. Όπως είπα και πριν, αναμένεται να είναι η επόμενη σεζόν και η τελευταία να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Ελπίζω να κάνουν, και ελπίζω να κάνουν καλή δουλειά. Και κλείνοντας, να πω την αμαρτία μου, μου αρέσει έτσι ο Damon πως είναι. Πως είναι ο Damon σε αυτή τη σεζόν. Μου θυμίζει το Damon της σεζόν 1. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Excavation of the Series 2, κάνετε subscribe ή περισσότερα. Για όποιος θέλει δηλαδή το επεισόδιο χωρίς υπότιτλους, θα έχω το link κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας.